Κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στα επόμενα 10 λεπτά θα μιλήσω για τις σημαντικότερες εξελίξεις στη θεραπεία της υπέρτασης. Το 2020 δημοσιεύθηκαν οι κατευθύνσεις οδηγίες της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης, οι οποίες ήταν παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, ωστόσο υπήρχε μια σημαντική διαφορά στη θεραπεία της υπέρτασης. Σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι οποίες προτείνουν ως αρχική θεραπεία το συνδυασμό αναστολέων του άξονα με αποκλεισί διάβνας βεστίου ή αναστολέων του άξονα με οδηγητικό στην πλειοψηφία των ασθενών με υπέρταση, οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν ιδανικά έναρξη της θεραπείας με αναστολέα του άξονα και αποκλειστή διάβνας βεστίου και επί μη ρύθμιση της πίεσης, με γιστοποίηση των δόσεων του συνδυασμού, και όταν η πίεση εξακολουθεί να μη ρυθμίζεται, σε αυτή την περίπτωση ω τρίτο βήμα είναι η προσθήκη διουρητικού. Φυσικά υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι θα χρειαστούν θεραπεία με αναστολή του άξονα και οδηγητικό, και αυτό είναι ασθενείς μετά από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ ηλικιωμένοι, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και αυτοί που οι αποκλειστές διάβνας βεστίου δεν είναι καλά ανεκτοί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι θα πάρουν μονοθεραπεία, είναι αυτοί με σταδίο 1 υπέρταση και οι οποίοι είναι χαμηλού κινδύνου και ασθενείς άνω των 80 ετών. Όλοι γνωρίζαμε και συζητάγαμε μεταξύ μας ότι η αρτηριακή πίεση ελαττώνεται το καλοκαίρι λόγω αγκιοδιαστολής και εφίδρασης και αυξάνεται το χειμώνα. Και ωστόσο, στις κατευθυντήριες οδηγίες δεν υπήρχε ούτε μία λέξη για την εποχιακή διακύμανση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και για την αντιμετώπιση της. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης δημοσίευσε ένα consensus document, στο οποίο συμμετείχε και η θεραπευτική κλινική, και το οποίο καταλήγει στο ότι η αδυναμία και η ορθοστατική υπόθεση επιφανίζονται το καλοκαίρι και η αύξηση της πίεσης που βλέπουμε το χειμώνα μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλονται στην εποχιακή διακύμανση αρτηριακής πίεσης. Το καλοκαίρι καλό θα είναι να ελαττώνουμε τη φαρμακευτική αγωγή, όταν η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλότερη από τον προτινόμενο στόχο, όταν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που έχει συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 110 χιλιοστά στήλη σιδηραργύρου και ας είναι ο ασθενής ασυμπτωματικός. Το 2020 δημοσιεύθηκε μία μελέτη σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό από την ομάδα του Χερμίντα, το Υγεία Project, ο οποίος έχει δημοσιεύσει παρόμοιες μελέτες και τα προηγούμενα χρόνια σε άλλα περιοδικά, ασχολείται με τη χρονοθεραπεία της υπέρτασης και εξετάζει αν η χορήγηση των φαρμάκων πριν την κατάκληση είναι πιο αποτελεσματική όσο αφορά την έκφαση συγκριτικά με την πρωινή χορήγηση των φαρμάκων. Και έτσι, περίπου 19.000 ασθενείς, τεράστιος αριθμός, στοιχειοποιήθηκαν να λάβουν τα φάρμακά τους είτε το πρωί είτε το βράδυ πριν από την κατάκληση και παρακολουθήθηκαν για 6,5 χρόνια. Και η μελέτη έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα ότι η χορήγηση των αντιπερτασικών φαρμάκων πριν από την κατάκληση ελάττωσε τα καρδιακιακά συμπάματα, βελτίωσε την καρδιακιακή έκβαση, ελάττωσε τα αγκιακά εγκεφαλικά και στο συμπέρασμα προτείνουν οι συγγραφείς ότι τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται το βράδυ γιατί βελτιώνουν την νυχτερινή πίεση, αυξάνουν το ποσοστό των DIPERS και βελτιώνουν την έκβαση των ασθενών. Αυτά τα αποτελέσματα, όπως και οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του Χερμίντα, έτυχαν ευρείας αποδοχής από τον τύπο και από γιατρούς οι οποίοι δεν ήταν εξειδικευμένοι με την υπέρταση. Ωστόσο, αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης και η Αμερικανική Εταιρεία Υπέρτασης έδειξαν τα αντανακλαστικά τους και δημοσίευσαν μέσω 2020 και μετά τη δημοσίευση του προηγούμενου άρθρου, ένα editorial στο οποίο έλεγαν ότι τα φάρμακα δεν πρέπει να χορηγούνται το βράδυ. Γιατί όλες οι μελέτες του Χερμίντα έχουν μεθοδολογικά και ποιοτικά προβλήματα, υπάρχουν ενδείξεις για χειραγώγηση δεδομένων, τα ευρήματα του Υγεία Project προέρχονται από μία ερευνητική ομάδα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από μελέτες άλλων ερευνητών. Οι μεταναλύσεις βγάζουν αρνητικά αποτελέσματα όταν αποκλείονται οι μελέτες του Υγεία Project. Είναι γνωστό ότι η βραδινή χορήγηση του φαρμάκων σχετίζεται με πλημελή συμμόρφωση και φυσικά μετά από όλα αυτά το άρθρο επανεξετάζεται από τους έντυπους του European Heart Journal και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, ο κύριος Κρούτς, θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι πολύ σημαντική και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η χορήγηση των φαρμάκων το βράδυ βελτιώνει την έκβαση των ασθενών, πρέπει να χορηγούνται το βράδυ, εκτός και αν υπάρχει ειδική ένδειξη.
Και θα περάσουμε τώρα στο θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο και αφορά τη σχέση της υπέρτασης και της θεραπείας της υπέρτασης με τη λίμωξη COVID-19. Κάποιες πρώιμες, έτσι κάπως βιαστικά σχεδιασμένες μελέτες από την Κίνα δείξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της αρτηριακής υπέρτασης και της βαρύτητας και της θνητότητας από λίμωξη COVID-19. Ωστόσο, όταν σε αυτές τις μελέτες έγινε προσαρμογή για την ηλικία και για να συνυπάρχουν τα νοσήματα, η σχέση αυτή έπαψε να είναι στατιστικά σημαντική. Τώρα, όσο αφορά το ρόλο των αναστολέων των υποδοχείων ακαιοτεσίνης αλδοστερώνης, οι οποίοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της υπέρτασης και άλλων καρδιακών νοσημάτων, κάποιες πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση των αναστολέων του άξονα αυξάνει τα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζήμου αγκιοτεσίνης 2 στους ιστούς των πειραματοζώων, το οποίο αποτελεί υποδοχεία την πρωτεΐνη S του SARS-CoV-2 και αυτό διευκολύνει την είσοδο του ιού στα κύτταρα, τη λίμωξη από COVID και επηρεάζει τη βαρύτητα της νόσου. Ωστόσο, όλες οι κλινικές μελέτες απέρριψαν αυτή την υπόθεση. Δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στο JAMA, αναδρομική από τη Δανία με 4.500 ασθενείς με COVID. Το 20% ελάμβανε αναστολές του συστήματος προηγούμενους 6 μήνες τουλάχιστον. Το 80% δεν ελάμβανε. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η θνητότητα και δευτερεύον καταληκτικό σημείο η θνητότητα και η βαρύτητα της νόσου. Και η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση ΑΜΕΑ και αναστολέων των υποδοχείων αγκιοτενσίνης δεν σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, τη βαρύτητα από νόσο COVID και το συνδυασμένο τελικού σημείου θνητότητας και βαρύτητας συγκριτικά με τη μη λήψη αναστολέων του άξονα. Και τώρα η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, αν αυτά τα φάρμακα πρέπει να συνεχίζονται ή να διακόπτονται σε ασθενείς που έχουν COVID κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Αρκετές μελέτες έδειξαν, θα δείξω εγώ μία μελέτη από όλες αυτές, μία πολυκεντρική τυφλίες προς τα καταληκτικά σημεία μελέτη σε 660 ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι έλαβαν αναγωγή με αναστολή του άξονα πριν νοσήσουν και τυχεοποιήθηκαν στη διακοπή ή συνέχιση της θεραπείας με αναστολή συστήματος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν οι μέρες επιβίωσης, δευτερεύον καταληκτικό σημείο η ολική θνητότητα, η καρδιακή θνητότητα και η βαρύτητα της λίμωξης. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 30 μέρες. Και η μελέτη έδειξε ότι η συνέχιση της θεραπείας με αναστολή του άξονα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας δεν επηρέασε αρνητικά τις ημέρες επιβίωσης, τη διάρκεια της νοσηλείας, τη θνητότητα, τα καρδιακή θνητότητα, την εξέλιξη της νόσου COVID-19, αναπνευστική ανεπάρκεια που να χρειάζεται μηχανική υποστήριξη, την καταπληξία και άλλα καρδιακά συμβάματα με συμπέρασμα η συνέχιση της θεραπείας με αναστολή του συστήματος ασθενής με COVID-19 δεν επηρέασε την έκβαση της νόσου. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία καταλήγει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η υπέρτιση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για βαριές επιπλοκές και θνητότητα από COVID-19. Η προηγούμενη θεραπεία με αναστολή του άξονα δεν αυξάνει τον κίνδυνο λίμωξη από COVID, καθώς επίσης και τις επιπλοκές από COVID-19 λίμωξη. Ενώ η θεραπεία της υπέρτασης πρέπει να εξακολουθεί να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες. Η αναστολή συστήματος δεν πρέπει να αλλάζουν και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις όπως η υπόταση ή οξία νεφρική ανεπάρκεια. Ευχαριστώ πολύ.